Ο Γάιος Σύπατος, Γερμανός πρόεδρος Ιωαχίμ Γκάουκ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Φίλες και φίλοι, επειδή η αγάπη και η αλληλεγγύη του γερμανικού λαού είναι ράουστ, έκδηλη, εμφανής, χειροπιαστή. Angela Merkel and German people are great friend of Greece. Είναι έκδηλη. Τα τελευταία τρία χρόνια ιδιαίτερα. Was hast du denn Habitation gesagt? Wie heißt das Schwein auf Griechisch? Gavuni? Nein, Guruni. 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 Και επειδή όλα τα παιδιά στις βάσεις της Αλ-Κάιντα, της Τζιχάντ, των Ταλιμπάν, θέλουν να τον αγκαλιάσουν και να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη τους απέναντι στον κύριο Γκάουκ. Γι' αυτό το λόγο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, οι συναθρήσεις, οι διαδηλώσεις. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίας των. Απαγορεύονται οι πορείες από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σε ολόκληρη την πόλη στο κεντρικό Αφγανιστάν. Απαγορεύεται πάσα συνάθρηση ή συγκέντρωση εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Επειδή αυτό επιβάλλει η ευγνωμοσύνη μας απέναντι στο γερμανικό λαό, στη γερμανική πολιτική ηγεσία. Einmal noch zurück zu Griechenland. Αυτό επιβάλλεται δια αποφάσεως της στρατιωτικής διοίκησης Αθηνών, συγγνώμη, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, μετά από απόφαση της αξιοσέβαστης, αξιόπιστης, φερέγγιας, πατριωτικής, δημοκρατικής, φιλολαϊκής, φιλογερμανικής, δικοματικής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Είναι απολύτως σεβαστό το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Εάν κάποιος αντί να διαμαρτυρηθεί στο Σύνταγμα, διαμαρτυρηθεί στην Ομόνοια, έρεται το δικαίωμά του να διαμαρτυρηθεί, πρέπει υποχρεωτικά η διαμαρτυρία να γίνει μόνο στο Σύνταγμα. Αυτό γίνεται, η πρόσκληση στην κυρία Μέρκελ, στον κύριο Σόιμπλε, γίνεται από την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου. Ο Έλληνας πολίτης θα έρθει η ώρα, αν δεν την γουστάρει αυτή την κυβέρνηση, θα την μαυρίσει και θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία μπορεί κάλλιστα, αν δεν θέλει, να μην καλεί την κυρία Μέρκελ, να μην καλεί τον κύριο Σόιμπλε, να καλεί κάποιους άλλους ίσως. Αυτό είναι δημοκρατία. Μπορείτε να κλειστείτε μέσα στα δωμάτια σας, να σφραγίσετε τις πόρτες, να κλείσετε καλά τα παράθυρα, να σφραγίσετε τις καραμάδες, να βάλετε οτιδήποτε μονωτικό ήχου υπάρχει και να διαδηλώσετε μόνοι σας. Να διαδηλώσετε στα μαξιλάρια σας, στα στρώματά σας, αφού λάβετε υπόψη πρώτα ότι δεν μπορείτε να τα αντικαταστήσετε λόγω κρίσης. Η Zukunft ein Vertragswerk kommen, indem es in der Ultima Ratio sogar möglich ist, ein Land aus dem Euroraum. Σύμφωνα με την δημοκρατική άποψη του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, έχετε ήδη ψηφίσει. Επομένως δεν μπορείτε να διαμαρτύρεστε για τις προκλήσεις της εκλεγμένης κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να διαμαρτύρεστε επειδή προσκαλούνται Γερμανοί ηγέτες φιλέλληνες. Απαγορεύεται να βρίζετε στα γερμανικά μέχρι να ξαναψηφίσετε. Απαγορεύεται να βρίζετε στα αγγλικά, διότι έτσι
Δείχνετε ότι θυμάστε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τις συμμαχικές δυνάμεις. Απαγορεύεται να βρίζετε στα ελληνικά. Απαγορεύεται να έχετε οποιαδήποτε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα γράφουν για σας οι γερμανικές εφημερίδες. Πρέπει όλοι να ξέρετε ότι το Τρίτο Ράιχ θέτει αισθήματα φιλίας και θαυμασμού για τον ελληνικό λαό. Αλλά αγωνίζεται να φέρει στην Ευρώπη μια καινούργια εποχή. Μια καλύτερη τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό θα φανεί αμήλικτο στον αγώνα του. Και τώρα μπορείτε να συνεχίσετε το δρόμο σας ελεύθεροι. Απαγορεύεται, φίλες και φίλοι, εδώ στην κοιλάδα του Πεσαβάρ, να μην αναγνωρίζετε την εντυμότητα του Βερολίνου στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Οι Γερμανοί είναι έντιμοι και εκφράζουν την άποψη ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Ποτέ δεν λίστεψαν τον ελληνικό χρυσό από την Κεντρική Τράπεζα. Δανεικά πήραν από φίλους. Ναι, δανεικά πήραν από φίλους. Ξεχάστε τις πολεμικές αποζημιώσεις, διαμηνύει ο Wolfgang Schäuble, προειδοποιώντας πως δεν υπάρχει ελπίδα για τέτοιες αξιώσεις. Στις προκλητικές δηλώσεις του μάλιστα κουνά το δάχτυλο στην Ελλάδα, λέγοντας πως θα πρέπει να επικεντρωθεί στις μεταρρυθμίσεις. Θεωρώ ότι τέτοιες δηλώσεις είναι ανεύθυνες. Πολύ πιο σημαντικό από το να οδηγούνται οι άνθρωποι στην Ελλάδα σε εσφαλμένη κατεύθυνση θα ήταν να τους εξηγήσει και να τους διαφωτίσει κανείς για το δρόμο προς τις μεταρρυθμίσεις και να τους συνοδεύσει σε αυτή την πορεία. Η Ελλάδα έχει επιτύχει πολλά μέχρι τώρα, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει. Και από αυτόν τον δρόμο δεν πρέπει να αποπροσανατολίζεται. Σε ό,τι αφορά τις αξιώσεις για την καταβολή αποζημιώσεων, δεν βλέπω καμία ελπίδα, γιατί το ζήτημα έχει ξεκαθαριστεί από καιρό. Έχει ξεκαθαριστεί από καιρό. Οι Γερμανοί ποτέ δεν πυρπόλησαν ελληνικές πόλεις και χωριά. Απλά επέβαλαν την ησυχία και την ειρήνη. Υπήρχαν πολλοί ταραξίες τότε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έβλεπαν να επικρατεί κατοχή γύρω τους και αντιδρούσαν. Έτσι λοιπόν μαζί με τα τάγματα ασφαλείας, με όλους τους συνεργάτες των γερμανικών δυνάμεων που έβγαλαν την Ελλάδα από το θέατρο του πολέμου, έπρεπε να επιβληθεί ησυχία και τάξη και ασφάλεια. Προσοχή, προσοχή! Διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής. Γονατίστε! Γονατίστε όλοι! Γονατίστε! Γονατίστε όλοι! Γι' αυτό έγιναν και οι ομαδικές εκτελέσεις στα Καλάβρητα, στο Δίστομο και σε άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιοαχήμ Γκάουκ θα βρίσκεται στην Αθήνα και πρέπει να θυμάστε ότι εδώ είναι μέρος της αποικίας, είναι μέρος κατεχόμενης ζώνης, οικονομικής ζώνης, η οποία ελέγχεται χρηματοπιστωτικά και όχι με πάντσερ από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής και από τους εδώ πολιτικούς και οικονομικούς συνεργάτες τους. Και πρέπει να είστε ήσυχοι ότι ο γερμανόφωνος, ο γερμανοτραφής, αυτός που έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας, θα πράξει το καθήκον του απέναντι στο γερμανό πρόεδρο και μιλώντας την ίδια γλώσσα, άπτεστα άψογα και με γερμανική προφορά, θα συζητήσει μαζί του και αυτό το θέμα. Μεταξύ της αλλαγής δύο πιάτων στο βασικό μενού, στο ντινέ.